θες, αυτοί που θα ζητήσουν καθαρές διαδικασίες που θα ξεκινήσουν τώρα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εντάσεις, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιθέσεις. Στη συζήτηση που υπήρχε σήμερα όλο το πρωί, που κυρίως το ερωτηματικό ήταν τι θα πει ο Γιώργος Παπανδρέου, και οι πιο φανατικοί Παπανδρεϊκοί δήλωναν ότι δεν έχουν μιλήσει μαζί του, ότι δεν ξέρουν τι θα πει, ότι δεν έχουν άποψη για το τι θα είναι η άποψή του, ποια θα είναι δηλαδή η τοποθέτησή του. Μεταξύ άλλων, συζητείται και το θέμα της διαρχίας. Την ξέρεις την ιστορία. Να παραμείνει ο κ. Παπανδρέου, σαν πρόταση συμβιβαστική δηλαδή. Να παραμείνει ο κ. Παπανδρέου στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και να υπάρξει άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός. Ναι, νομίζω αλλά Μανώλη, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο το έχουν απορρίψει αρκετά στελέχη. Και ο κ. Βενιζέλος με τη σημερινή του παρέντα βασιωθώ το επισήμανε. Ο Ιορδάνης λέει όχι στο σενάριο της διαρχίας, αλλά και ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Χρυσοχοίδης. Έχει απορριφθεί από τους περισσότερους. Ο κ. Βενιζέλος έκανε σαφή την πρόθεσή του όταν συναντήθηκε με τον κ. Παπανδρέου πριν από αρκετές ημέρες. Είπε τέτοιο στην ενημέρωση που υπήρχε από το περιβάλλον του, ήταν ότι δεν συζητείται τέτοιο σενάριο διαρχίας, δεν είναι καθαρή λύση. Πάρα πολλά στελέχη, τα περισσότερα στελέχη το έχουν απορρίψει. Είναι όμως μια ιδέα που συζητείται. Συζητείται πάντως χωρίς τον ξενοδόχο, με την έννοια ότι δεν περνάει από κανένα όργανο, δεν περνάει από τους υποψήφιους που θέλουν διαδόχους του κυρίου Παπανδρέου. Συνεπώς, μπορεί να συζητείτε, δεν νομίζω ότι έχει καμία πιθανότητα να περπατήσει. Τώρα περιμένω να δούμε τη συνέχεια αυτής της συζήτησης. Τώρα, πριν συνεχίσουμε την συζήτηση τη μεταξύ μας, να δούμε το ρεπορτάζ για την κρίσιμη συνεδρίαση του Διευρυμένου Πολιτικού Συμβουλίου και τα όσα προηγήθηκαν. Στην πιο κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου προτίμησε να μην ανοίξει εξ αρχής τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο κόμμα, ανταυτού έκανε συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού του έργου και περιέγραψε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης Παπαδήμου. Ο κύριος Παπανδρέου, παρά τις ασφιχτικές πιέσεις, επιλέγει να μην απαντά στα στελέχη του κόμματος που του ζητούν οι διαδικασίες για αλλαγή ηγεσίας να ξεκινήσουν άμεσα. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό PRI's World, επεσήμανε ότι θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική, χωρίς όμως και πάλι να ξεκαθαρίσει τι εννοεί. Are you going to run again? That's another question. I've been running all my life, but not always in politics. And running for causes or running for what I believe in, I'll stay active. But how I will, that's a question that I'll have to answer at some point. Η στάση του κυρίου Παπανδρέου πάντως δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τα κορυφαία στελέχη περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνει ο κύριος Παπανδρέου για να καθορίσουν τη στάση τους, ενώ ορισμένα από αυτά είναι αποφασισμένα να τους ζητήσουν ανοιχτά να ξεκινήσουν τώρα οι διαδικασίες για την αλλαγή ηγεσίας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε δήλωσή του σε εφημερίδα Τα Νέα, επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε οριακό σημείο και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν όταν οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ στο 10% εμείς να συζητούμε αν θα ανοίξουμε τις διαδικασίες και ποιες θα είναι αυτές. Αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα επικρατεί αναβρασμός, καθώς οι περισσότεροι βουλευτές τονίζουν πως άμεσα πρέπει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να συζητήσει την επόμενη μέρα στο κόμμα και επικρίνουν την απόφαση του κ. Παπανδρέου να συγκαλέσει τη σημερινή σύσκεψη με υπουργούς και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, την οποία χαρακτηρίζουν μη θεσμική. Τώρα, Γιάννη, η εικόνα νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι αρκετά σαφής. Ο μεν κ. Παπανδρέου ως αυτή την ώρα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Εξακολουθεί να υπάρχει μια σάφεια, το ισοκομματικό τοπίο εξακολουθεί να είναι ομιχλώδες στο ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη, όσα στελέχη της άλλης πλευράς που πήραν το λόγο είπαν να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες. Κοίτα, Όλγα, ασάφεια είναι και επικής όρος που λες. Κάτι περισσότερο από ασάφεια. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσω ότι είμαστε περίπου στον 1,5 μήνα από τότε, παραπάνω, 50 μέρες. Που έχει πέσει η κυβέρνηση Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ και ακόμα είναι η πρώτη διαδικασία που γίνεται σήμερα σε ένα περίεργο όργανο το οποίο δεν έχει καμία αρμοδιότητα να πάρει καμία απόφαση. Ουσιαστικά δεν λένε ο καθένας τη γνώμη του εκεί χωρίς κανένα να πάρει αποφάσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δεύτερον, μια διαδικασία που πιέζεται και από ένα εκλογικό ορίζοντα, ο οποίος ακόμα και αν είναι το Μάρτιο ή αν είναι το αρχές Απριλίου, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάνε σε εκλογές. Άρα, με κάποιον πρέπει να πάνε σε εκλογές. Τώρα, αυτή η ασάφεια όλη επιτείνεται από το εξής γεγονός, που είναι πολύ απλό, ότι βλέπω, ακούω μια πλευρά στελεχών και δικορυφαίων να θέτουν θέμα άμεσης εκλογής από την κάλπη νέου αρχηγού όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα την άλλη άποψη. Περιμένω να δω τι θα πει η δευτερολογία του κ. Παπανδρέου. Αλλά προς το παρόν, αν δεν κάνω λάθος, άλλη άποψη δεν έχει διατυπωθεί. Δεν έχω ακούσει κανένα να βγει και να πει ότι κύριε, ακούστε να δείτε, δεν υπάρχει θέμα εκλογής αρχηγού. Το ΠΑΣΟΚ είναι με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα πάει στον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι και αυτή μια θεμελιώδη άποψη. Δεν έχουν μιλήσει, είναι βέβαια. Μια καθαρή άποψη και αυτή, έτσι, να πάμε σε εκλογές με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τώρα. Άρα θέλω να πω ότι πολύ φοβούμαι ότι μπορούν να συνεδριάσουν τώρα και να συνεδριάσουν ξανά και την άλλη εβδομάδα και την Παράλλη και τον Φώτον και το Πάσχα, Κυριακή των Βαϊών και να πάει λέγοντας. Αλλά εάν δεν ξεκαθαρίσουν τι από τα δύο θέλουν, ψάχνουν για νέο αρχηγό ή έχουν αρχηγό. Αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό το βασικό στοιχείο, όλα τα άλλα είναι κουβέντα να γίνεται.
Ναι, πάντως τώρα το, αν θα βγει κάτι από τη σημερινή ιστορία, Παύλο, δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί είναι σε εξέλιξη. Επίσης, ναι, να επισημάνω και εγώ από τη δική μου την πλευρά ότι αυτό δεν είναι ένα θεσμικό όργανο, είναι μία συνάντηση, αν θέλεις, τελεχών για να συζητηθεί ένα μείζωνο σημασίας θέμα, βέβαια, αλλά πάντως δεν είναι εξουδετημένο ούτε να ψηφίσει ούτε να πάρει αποφάσεις. Από εκεί πέρα, εύστοχα, ο Γιάννης θέτει και το θέμα του πόσο τρενάρει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ξεκίνησε πριν από 2 μήνες σε ΤΕΘ δημοσίως, συνεχίστηκε με συναντήσεις και συζητήσεις του κυρίου Παπανδρέου με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, δημοσίως ο κύριος Παπανδρέου, μέχρι αυτή την ώρα, το επαναλαμβάνω, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί έναν μεγάλο εκνευρισμό, εγώ καταλαβαίνω, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επιτείνεται και από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά χυμάζεται. Κοίταξε, έχουμε ένα παράξενο και άτυπο πολιτικό όργανο το οποίο συζητά απόψε. Μέσα σε συνθήκες οι οποίες είναι πάλι παράξενες και πρωτοφανείς. Πρόσεξε να δεις, έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει κερδίσει εκλογές. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ιτηθεί ακόμα στις εκλογές, αλλά η εσωτερική του συζήτηση είναι συζήτηση ιτημένου στις εκλογές. Έτσι, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται είναι σαν να έχει προηγηθεί μια εκλογική ήττα την οποία προεξοφλούν. Δεύτερον, είναι το κόμμα που έχει ακόμα την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά δεν κυβερνά. Κυβερνά κάποιος άλλος. Και είναι ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά, τυπικά είναι το πρώτο κόμμα της χώρας, στις δημοσκοπήσεις όμως με τα βίας διατηρεί τη δεύτερη θέση. Παλεύει για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση. Όλα αυτά είναι παράξενα και πρωτοφανή πράγματα. Και για το ΠΑΣΟΚ είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι μια δύσκολη στιγμή που περνάνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή τη δύσκολη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση σήμερα τουλάχιστον να την εκαθαρίσουν. Το οποίο θα ήταν πολύ καλό για τους ίδιους ενδεχομένως, σίγουρα θα ήταν καλό για τη χώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύσκολο και κρίσιμο Ιανουάριο. Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, όχι ανάμεσα σε εκείνους που λένε να εκλεγεί ένας καινούριος αρχηγός και σε εκείνους που λένε όχι να μείνει ο Παπανδρέου αρχηγός, γιατί τη δεύτερη αυτή διατύπωση δεν την έχουμε ακούσει ευθέως από κανέναν. Φαίνεται ότι η διαχωριστική γραμμή είναι ο χρόνος. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε εκείνους που λένε εδώ και τώρα να στήσουμε κάλπες και να βγάλουμε αρχηγό και σε εκείνους που λένε άσε να δούμε λίγο αργότερα. Και ο κύριος Παπανδρέου είναι με αυτούς που λένε άσε να δούμε και λίγο αργότερα. Προς το παρόν. Με την επιφύλαξη ότι ήθιστε ο πρόεδρος του κόμματος να δευτερολογεί. Και συνεπώς ενδεχομένως η δευτερολογία του να πει κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα, γιατί καταρχήν δεν έχουν μιλήσει πάρα πολλά στελέχη. Δεν έχει μιλήσει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Πάγκαλος, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Παπουτζής, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Καστανής, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Παπαϊωάννου. Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά λες, δεν έχει μιλήσει για δεύτερη φορά, ίδιος, δεν έχει ξαναμιλήσει ο ίδιος ο κύριος Παπαϊωάννου. Σε αυτό το είδος εκεί... ισχύει το μαοϊκό, άστε τα λουλούδια να ανθίζουν. Ναι. Δηλαδή, κάνεις μια αφηρημένη αρχική διατύπωση, ώστε να επιτρέψεις όλους να πούνε αυτό που μπορούν να πούνε μέσα στο περιβάλλον και να έχεις εσύ το αβαντάζ. Θα δούμε. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τα 3 εκατομμύρια του 2009, όλος ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας, οι οικονομικές εξελίξεις, τα πάντα, δίνουν στο ΠΑΣΟΚ τόση πολυτέλεια ώστε να μπορεί να υποδίεται το ΜΑΟ για την πολιτιστική επανάσταση. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η πολυτέλεια. Δεν και πολύ φοβούμαι ότι οι περιστάσεις είναι πολύ σοβαρότερες από αυτό. Ναι. Όχι, εννοούσε στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης ο Παύλος. Ναι, δηλαδή, εννοούσε. Με την έννοια ότι ο Ιανουάριος που μας έρχεται θα είναι ο Ιανουάριος της κολάσεως. Εννοούσε στο πλαίσιο, φαντάζομαι, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης. Δηλαδή, στην αρχή να είναι ασαφής και εν συνεχεία στη δευτερολογία του κ. Παπανδρέου να είναι πιο συγκεκριμένος. Όμως, αν μη τι άλλο, αυτό ακριβώς θα καταλάβουμε από τη δευτερολογία. Δηλαδή, αν ήθελημένα θέλησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του ή όχι, και επίσης θα καταλάβουμε πώς θα αντιδράσουν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάντως, τώρα καταλάβουμε το εξής. Εάν ο κ. Παπανδρέου, υπάρχουν δύο λύσεις. Γιατί δεν μπερδεύουμε τα πράγματα. Ή ο κ. Παπανδρέου θα φύγει ή ο κ. Παπανδρέου θα μείνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, γιατί δεν λέει ποια από τις δύο αυτές είναι η άποψή του. Υπάρχει τρίτη λύση. Τώρα εκείνος θα επιλέξει. Να μείνει, να φύγει, αλλά όχι τώρα. Αργότερα. Κοιτάξτε, εκείνος θα επιλέξει πότε και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το υποδείξουμε εμείς στον κύριο Παπανδρέου και στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε τους χρονικούς περιορισμούς. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην υπόθεση με τον ηγούμενο Εφραίμ, ο οποίος αυτή την ώρα μεταφέρεται οδικό στην Αθήνα από το Άγιο Όρος, Συνοδεία Αστυνομικών, για να προφυλακιστεί για το σκάνδαλο του βατοπεδίου μετά το πράσινο φως που άναψαν οι γιατροί. Ο ίδιος χαρακτηρίζει άδικη την προφυλάκησή του, ενώ ο διοικητής του Αγίου Όρου ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κρατηθεί ο Εφραίμ σε κελί στο μοναστήρι και όχι στη φυλακή. Αλλά το αίτημα αυτό απερίφθη. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις αλλά και τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου που αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Εφραίμ στις ιερές ανταλλαγές που οδήγησαν στην μεγάλη ζημία του δημοσίου. Στη 1:30 το μεσημέρι, ο ηγούμενος Εφραίμ εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και συνοδεία αστυνομικών ξεκίνησε η μεταφορά του οδικός προς την Αθήνα. Πριν επιβιβαστεί στο σκάφος που τον μετέφερε στην Ουρανούπολη, εκκλησιάστηκε και αποχαιρέτησε τους μοναχούς της αδελφότητας της Μονής Βατοπεδίου, ενώ λίγο αργότερα, σε γραπτή του δήλωση, σε εκκλησιαστική ιστοσελίδα, μίλησε για άδικη απόφαση.
Δεν λυπούμε για τη δική μου ταλαιπωρία. Εγώ μοναχός είμαι και θα τα υποστώ όλα. Λυπούμε βαθύτατα γιατί ταλαιπωρείται η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον γιατρό που τον εξέτασε το πρωί, ο Εφρέμ θα έπρεπε να εισαχθεί σε νοσοκομείο. Εκείνος όμως προτίμησε να παραδοθεί. Φόρεσε ζώνη ο Σφίος. Το ζάχαρό του βέβαια ήταν αρρύθμιστο, είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση αυτή. Εγώ έδωσα γραπτή βεβαίωση να μεταβεί σε μια διαβητολογική ενδοκρινολογική κλινική, αλλά ο ίδιος προτίμησε να παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές. Σχεδόν την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο διοικητής του Αγίου Όρους επισκεπτόταν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε, ζητώντας του ο Εφρέμ να μην μπει στη φυλακή, αλλά να κρατηθεί σε κελί του μοναστηριού, για να λάβει την απάντηση ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Μετά την Ιερά Επιστασία, που στήριξε με επιστολή της τον Εφρέμ, ζητώντας την ανέρεση της προφυλάκησης, οι 120 μοναχοί του Βατοπεδίου δήλωσαν τη στήριξή τους στον ηγούμενο. Όλες οι ενέργειες του Γέροντα είχαν την έγκριση, αποδοχή και υποστήριξη όλης της αδελφότητάς μας. Θα θέλαμε να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ότι στο πρόσωπο του Γέροντός μας Εφρέμ φυλακίζουν και όλη την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, που αποτελείται από 120 μοναχούς. Στις περισσότερες από 150 σελίδες του κατηγορητηρίου, ο Εφρέμ φέρεται να είναι ο πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο των Ιερών Ανταλλαγών, αφού για τις αρχές είναι ο ηθικός αυτουργός της απιστίας σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Για τη δικαιοσύνη, το θέμα της κυριότητας της λίμνης Βιστονίδας έχει λυθεί με νομοθετικό διάταγμα το 1924, στη συνέχεια με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1929, αλλά και με τη σύμβαση του 1930 μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του Δημοσίου. Σε αυτήν, Δημόσιο και Μονή συμφωνούσαν ότι το Βατοπέδι θα έδινε στο ελληνικό δημόσιο 2 ακίνητα στη Χαλκιδική για να εγκατασταθούν πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το Δημόσιο θα παραχωρούσε στη Μονή την κατοχή και όχι την κυριότητα της λίμνης για ιχθυοκαλλιέργεια, με το Δημόσιο να διατηρεί αμύωτα τα δικαιώματά του επί της λιμνοθάλασσας. Στο ίδιο κατηγορητήριο τονίζεται ότι οι αποφάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Γης αλλά και του Νομικού Συμβουλίου δεν αποτελούν τίτλους κυριότητας που να παρέχουν το δικαίωμα μεταβίβασης, πολλό δε μάλλον όταν οι ανταλλαγές έγιναν στη συνέχεια και ενώ εκκρεμούσε η δίκη στο δικαστήριο της Ροδόπης, όπου είχε προσφύγει η Μονή για να αναγνωριστεί η κυριότητά της επί των παραλίμνιων εκτάσεων. Το δικαστήριο είχε δικαιώσει το ελληνικό δημόσιο, όμως η απόφασή του δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, αφού η Μονή, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα της διάσκεψης, έσπευσε να απαραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σιφουνάκης ζήτησε να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλες τις πτυχές του σκανδάλου, μεταξύ των οποίων και τα δάνεια που έλαβε η Μονή. Βεβαίως, μεταξύ εκείνων και εκείνο που ανέδειξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και αφορά τις χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων όπως αυτή της Τράπεζας Μαρφίν, όπως της εταιρείας Μαϊμού της Ρασαντέλ. Το κουβάρι φαίνεται, και αυτό είναι παρήγορο, με την δικαιοσύνη όπως το ξεκίνησε, θα ξετυλιχθεί. Η προφυλάκηση του Εφρέμ έχει προκαλέσει και ενδοκυβερνητική κόντρα, με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ να κάνει λόγο για σκοπιμότητες και στοχοποίηση του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν λόγω της σχέσης του με τον ηγούμενο, ενώ κόντρα έχει ξεκινήσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Γιώργου Πεταλωτή. Εγώ δεν ζήτησα. Ναι. Εγώ είπα ότι η ταυτόχρονη παρουσία του κυρίου Πεταλωτή, ο οποίος είναι ο βασικός κατήγορος στην υπόθεση Βατοπεδίου, στη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, την ώρα που βγαίνει μια απόφαση που δημιουργεί τόσο μεγάλο σάλο, συνιστά πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Όλες αυτές οι εξαρρωσύνες που βλέπω αυτές τις μέρες, όπου υπάρχει μία σύγκληση διάφορων ακροδεξιών στοιχείων, ως και τον κύριο Γεωργιάδη άκουσα χθες να ζητάει την παρέτησή μου. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να παρέμβει στην υπόθεση. Ουδέποτε παρενέβην, ούτε θα παρέμβω τώρα και στο μέλλον σε οποιαδήποτε υπόθεση αποκλειστικής αρμοδιότητας της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Μετά την χθεσινή προσωπική δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που πήρε αποστάσεις από την απόφαση προφυλάκησης του Εφρέμ, σήμερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαφοροποιήθηκε. Η προσωρινή κράτηση είναι με ένα εξαιρετικό μέτρο και διατάσσεται με προσοχή και φιδό, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα της δικογραφίας και τους ορισμούς του νόμου. Αρμόδια δεν να την επιβάλλουν ή όχι είναι μόνο τα δικαστικά όργανα, τα οποία δεν πτωούνται ούτε από επικρίσεις ούτε από παρεμβάσεις. Ξεκάθαρη θέση πήρε η Ένωση Εισαγγελέων, τονίζοντας ότι το ποινικό μας σύστημα δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Ο καθένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, στα τείχη της μεταχείρισης προβλέπεται και συνεπώς σε συγκεκριμένη περίπτωση ουδεμία διάκριση ήταν νοητή. Αφού εξασφάλισαν την ατιμωρησία των πολιτικών, τώρα πάνε να βγάλουν λάδι και τον Εφρέμ. Ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο εξελίσσεται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
Είναι απαράδεκτες οι άμεσες ή έμεσες πολιτικές παρεμβάσεις και από το εσωτερικό της χώρας και από ξένη χώρα στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης που επιχειρούν σκόπιμα να την επηρεάσουν και προκαλούν σύγχυση στην κοινή γνώμη. Οι παρεμβάσεις που γίνονται τις ημέρες αυτές από θεσμικούς, εξωθεσμικούς έως και αλλοδαπούς παράγοντες προς τη δικαιοσύνη για τη μη προφυλάκηση ΕΦΡΕΜ είναι ενδεικτικές ενός πολιτικού συστήματος που στην πραγματικότητα δεν θέλει να ελεγχθεί ποτέ η διαφθορά και η παρανομία. Σύνδεση με την Μέρη Ορφανίδη που βρίσκεται στο εφετείο Αθηνών. Εκεί βλέπω κόσμο. Είναι συγκεντρωμένοι μοναχοί κληρικοί και διαμαρτύρονται για την προφυλάκηση του κυρίου Εφραίμ. Ακριβώς. Δεκάδες πιστοί, φίλοι αλλά και κληρικοί, φίλοι κυρίως της Μονής Βατοπεδίου, έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το εφετείο, έχουν ανάψει κεριά, διαμαρτύρονται για την προφυλάκηση του κυρίου Εφραίμ και ήρθαν εδώ να τον δουν και να του συμπαρασταθούν. Θα πρέπει να πούμε ότι σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί εδώ, στο εφετείο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο πρωταγωνιστής για τις ιερές ανταλλαγές σύμφωνα με το κατηγορητήριο Όλγα. Ο κύριος Εφραίμ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί και τυπικά το ένταλμα και αμέσως μετά θα οδηγηθεί πιθανότατα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και θα διανυκτερεύσει. Πληροφορίες, Όλγα, θέλουν τον κύριο Εφραίμ να κρατηθεί αύριο στην πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε μια πτέρυγα όπου δεν κρατούνται υπόδικοι για βαριά αδικήματα και αυτό λόγω της ηλικίας του. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να φτάσει εδώ ο κύριος Εφραίμ. Μέρη, να σε ευχαριστήσω. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Πάμε τώρα στη Σοφία Φασουλάκη. Η Σοφία, και σήμερα συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις και οι αντιδράσεις για την απόφαση να προφυλακιστεί ο κύριος Εφραίμ. Οι παρεμβάσεις και αντιδράσεις είναι και δημόσιες, είναι και παρασκηνιακές. Και ταυτόχρονα αυτό το θέμα έχει προκαλέσει και ενδοδικαστική τριβή. Ακριβώς, Όλγα. Και θα πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε αίσθηση η επίσκεψη του διοικητή του Αγίου Όρους στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα. Θυμίζω ότι χθες ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο κ. Κασμύρογλου, έλεγε και εδώ στο Μέγκα ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, υπονοώντας ότι ο κ. Εφραίμ θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολουθούν όλοι οι κατηγορούμενοι όταν κρίνονται προφυλακιστέοι. Σήμερα όμως επέλεξε να κάνει μια άλλη κίνηση, να επισκεφτεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Τέντε, ζητώντας να μην κρατηθεί ο ηγούμενος Εφραίμ σε κελί φυλακών, αλλά στο κελί του, στο μοναστήρι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όμως είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται από το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας κάποιος κληρικός να μείνει σε ένα ειδικό σοφρονιστήριο. Τέτοια σοφρονιστήρια όμως δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω, Όλγα, ότι και στο εφετείο όπου βρισκόμουν σήμερα, όλοι οι δικαστές έλεγαν τι σώη δικαιοσύνη θέλουμε επιτέλους. Mm-hmm. Αν το Συμβούλιο ή η ανακρίτρια είχε διαφορετική γνώμη, πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα που προφυλακίστηκε ο Εφραίμ, πάλι υπάρχουν αντιδράσεις. Επιτέλους, μπορούν να αφήσουν όλη τη δικαιοσύνη να δουλέψει ανεξάρτητη και ελεύθερη? Αυτό είναι το ερώτημα που διατύπωνα. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αντίδραση την αντίδραση. Άλλη αντίδραση να αφήσει έναν έξω με τρία κακουργήματα και να τον αφήσει έξω να μην τον προφυλακίσει. Άλλες αντιδράσεις σηκωθούν εκεί. Και έτσι αντιδράσεις για έναν ο οποίος έχει τρία κακουργήματα, τον βάζουν μέσα και βγαίνουν διάφοροι και φωνάζουν γιατί τον βάζετε μέσα. Σωστά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σωστά. Δεν είμαστε μισή-μισή, ούτε είμαστε από εδώ οι άσπροι, από εκεί οι μαύροι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος διώκεται, είτε είναι ηγούμενος, είτε είναι μοναχός, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε μητροπολίτης, ελάχιστα με ενδιαφέρει, και ο οποίος αυτός διώκεται με τρία κακουργήματα και κατά την κρατούσα άποψη στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τρία κακουργήματα πάει μέσα προφυλακισμένος για χύψη λόγους. Λοιπόν, αυτό δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνουν όλοι αυτοί οι πελάτες του Εφραίμ τώρα, κληρικοί, πολιτικοί, μοναχοί, Ρώσοι, Μολδαβοί, αγιορείτες, διοικητές του Αγίου Όρους, όλοι αυτοί ξαφνικά να προστατεύσουν τον Εφραίμ. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ο Εφραίμ είναι ένας μοναχός. Αυτό αφορά τη συνείδηση όσων εξημών πιστεύουν στο μοναχισμό. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν και η πολιτεία πρώτης αντιμετωπίζει τον Εφραίμ ό,τι είναι. Ένας πολίτης. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο οποίος διώκεται για τρία κακουργήματα. Γιατί δηλαδή ξαφνικά όλη αυτή η ευαισθησία περί τον Εφραίμ? Για τον Ψωμιάδη, γιατί δεν φωνάζανε τον Μάκη Ψωμιάδη πριν από ένα μήνα? Ναι, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλακάρτ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά να αποδίδεται η δικαιοσύνη. Εδώ έχουμε, Παύλο, ένα σκάνδαλο καραμπινάτο πρώτου μεγέθους, το οποίο με τέσσερα χρόνια μετά η δικαιοσύνη που το διερευνά κρίνει ότι θα πρέπει ένας από αυτούς που θεωρεί ότι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου να υποστεί τις συνέπειες και ξαφνικά ξεσηκώνονται απίθανες αντιδράσεις. Και αυτό το γεγονός τροφοδοτεί
και μια καχυποψία που υπάρχει στον κόσμο, ότι δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι που είναι υπέρ μιας λογικής ατιμωρησίας. Ναι, ναι, το είπε ο κ. Παδημούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι τι είναι όλη αυτή η φασαρία για τον Εφραίμ, τι είναι, να κουκουλώσουμε τελείως το σκάνδαλο, να μην αφήσουμε ούτε μια χαραμάδα να μπει φως μέσα. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τα επιχειρήματα. Πάντως η Βουλή μια χαρά το κουκουλώσανε εκεί πέρα. Ναι. Εάν το θέμα είναι ότι είναι αυστηρή η απόφαση προφυλάκησης, εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Δεν είναι ενός ανακριτή και ενός εισαγγελέα. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Σταματώ εκεί, δεν κάνω σχόλια. Κατά τη γνώμη μου ως πολίτης, νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει στις προφυλακίσεις. Δηλαδή, προφυλακίζουμε πολύ εύκολα τους ανθρωπάκους και αφήνουμε πολύ εύκολα εκείνους που θα έπρεπε να προφυλακίσουμε, σαν το Μάκη Ψωμιάδη, για να μην αναφερθώ σε παλιότερα σκάνδαλα οι βασικοί κατηγορούμενοι των οποίων φυγοδίκησαν. Δύο επιχειρήματα ακούω. Το πρώτο είναι ότι είναι μοναχός. Και ποιος λέει δηλαδή ότι αν είσαι και παπάς δεν θα πας με την αράδα σου, όταν η δικαιοσύνη κρίνει ότι είσαι κατηγορούμενος. Και το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι γιατί κυνηγάμε τον Εφραίμ, αφού οι πολιτικοί ενδεχομένως ένοχοι του σκανδάλου έχουν ήδη απαλλάξει τον εαυτό τους με τη βοήθεια ενός άθλιου νόμου περί ευθύνης υπουργών και με την βοήθεια και της πλειοψηφίας της Βουλής με τις διάφορες διαδικασίες. Αλλά το δίκαιό μας δεν προβλέπει ισότητα στην παρανομία. Ακριβώς. Δηλαδή, αν την κλειτώσει ένας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειτώσουν όλοι. Το γεγονός ότι κακώς οι πολιτικοί που ενδεχομένως εμπλέκονται στο σκάνδαλο την κλείτωσαν, κακώς την κλείτωσαν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειτώσουν αυτομάτως και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το επιχείρημα. Πάντως και εγώ επιμένω για πρώτη φορά, όσο δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει ξεσηκωθεί τέτοια φασαρία διαφόρων εναντίον της προφυλάξης. Εγώ δέχομαι τους ανθρώπους που είναι κατά της προφυλάξης, αυτό που είπες και εσύ χθες. Ότι είναι ένα αυστηρό μέτρο η προφυλάξη και πρέπει και να πρέπει να προφυλακίσουμε τους ανθρώπους. Μάλιστα, αλλά το δέχομαι σαν γενική άποψη. Αλλά αυτό πρέπει να ισχύει είτε είναι ηγούμενος είτε είναι αναρχικός. Δεν έχω κανένα θέμα. Εδώ όμως δεν είναι αυτό. Το αναρχικό τον βάζουμε μέσα, αλλά μόλις πήγε να μπει ο ηγούμενος, ξεσηκωθήκαν όλοι, τους στήξαν τα ιερά και τα όσια. Ναι, δεν δείχνουμε την ίδια ευαισθησία. Δεν δείχνουμε την ίδια ευαισθησία. Έχουν κάθε λόγο, κάθε δικαίωμα να αντιδρούν. Δεν αλλά έχουν την ίδια ευαισθησία. Δεν δείχνουν όμως την ίδια ευαισθησία αυτοί που αντιδρούν. Είναι μια ευαισθησία η οποία είναι ειδικός για τον Εφραίμ. Αναφέρομαι γενικότερα. Αναφέρομαι σε διάφορων ειδών αντιδράσεις, οι οποίες πραγματικά με αφήνουν άφωνο. Δεν τις καταλαβαίνω. Πάμε τώρα στην ομολογία φωτιά του Τούρκου πρώην πρωθυπουργού Γιλμάζ, ότι οι Τούρκοι πράκτορες έκαιγαν ελληνικά δάση στα μέσα της δεκαετίας του 90, που συνεχίζει να προκαλεί θύελλα σήμερα. Η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε διάβημα στην Άγκυρα ζητώντας εξηγήσεις, ενώ το ίδιο ζητούν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε να ξανανοίξουν οι φάκελοι των εμπρισμών δασών την επίμαχη περίοδο. Μπροστά σε αυτές τις εκρηκτικές αντιδράσεις, ο Γιλμάζ επιχείρησε σήμερα να ανασκευάσει τις αρχικές του δηλώσεις. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε στην Ελλάδα η ομολογία του Μεσούτ Γιλμάζ περί αντιπίνων σε ελληνικά δάση την περίοδο 1995-1997, δήλωση που επιβεβαιώνει τις υποψίες για εμπειρισμούς από τουρκικές μυστικές υπηρεσίες την περίοδο εκείνη, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας επιχειρεί σήμερα να ανασκευάσει κακήν κακώς όσα είπε, ισχυριζόμενος ότι δεν τον κατάλαβε ο Τούρκος δημοσιογράφος. Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili, Türkiye'deki 90'lı yıllarda meydana gelen büyük çapta ve yaygın orman yangınlarının. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Birgün, Enver Aysever, που μίλησε στον ανταποκριτή του Μέγκα, Ανδρέα Ρομπόπουλο, τόνισε ότι και ο ίδιος εξεπλάγει με την αποκάλυψη του Γιλμάζ για δράση τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων Τσιλέρ και Γιλμάζ της δεκαετίας του 90 μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς ο Υπουργός Δασών της κυβέρνησης Ερντογάν δηλώνει σήμερα ότι πρέπει να διερευνηθούν εξ αρχής τα πάντα. Η περίοδος 1994-1997 είναι αυτή κατά την οποία είχαν γίνει περισσότερες πυρκαγιές στα παράλια της Μεσογείου. Με αυτήν συμπίπτει και η περίοδος που αναφέρει ο Γιλμάζ. Θα πρέπει να ερευνηθεί. Ο απόστρατος αξιωματικός Σάββας Καλεντερίδης θυμίζει ότι η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Τούρκιγε είχε κάνει το 1995 πρωτοσέλιδο με τον τίτλο «Έλληνες καταλάβατε», αναφερόμενοι στις πυρκαγιές. Ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει πως η ελληνική πλευρά κατέγραφε τη διετία 95-97 αφήξεις Τούρκων που έμεναν για λιγότερο από 24 ώρες σε νησιά του Αιγαίου και όταν αποχωρούσαν, οι πυρκαγιές είχαν ήδη ξεσπάσει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αποδείξεις όταν συναλάβανες κάποιον επαυτοφόρο. Όμως υπήρχαν στοιχεία για αυθημερών αφήξεις και αναχωρήσεις Τούρκων στα νησιά στα οποία ξέσπασαν οι πυρκαγιές. Όπως επίσης υπάρχουν και αναφορές των ίδιων των δραστών. Η εφημερίδα Έθνος αναδημοσιεύει σήμερα το πρωτοσέλιδό της στις 29 Νοεμβρίου 1996, όταν αποκάλυπτε τα αποτελέσματα έρευνας Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που είχαν κληθεί από το Υπουργείο Γεωργίας έπειτα από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε αναμφισβήτητα εμπρισμός.
Οι αλλεπάλληλες καθημερινές αλλά και πολυήμερες πυρκαγιές στην Πεντέλη από 10 έως 20 Ιουλίου του 1996, το είδος της φωτιάς και άλλα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φωτιές οφείλονται σε έργο εμπριστών που δεν συναντάται ανάμεσα στους τρόπους δράσης των οικοπεδοφάγων. Για ισχυρές ενδείξεις, χωρίς να έχουν βρεθεί ποτέ όμως αποδείξεις δράσης Τούρκων πρακτόρων πίσω από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90, μιλά τόσο ο πρώην Υφυπουργός Άμυνας Δημήτρης Αποστολάκης, όσο και ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μινάς Ρασούλης, με μακρά θητεία στο Ανατολικό Αιγαίο. Υπήρχαν πληροφορίες τότε ότι Τούρκοι πράκτορες δρούσαν στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο στα ελληνικά νησιά, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Οι οποίοι έβαζαν φωτιά, διότι δημιουργούνταν φωτιά σε διάφορα σημεία, πολλαπλά. Υπήρχαν πληροφορίες μέσω της πυρασβεστικής και έτρεχε ο κόσμος σε σημεία που δεν υπήρχε φωτιά. Δεν είχαμε στοιχείο, δεν είχαμε απόδειξη, υποψίες, σκέψεις. Και είναι και λογικό να πρέπει να υπάρχουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας έδωσε εντολή για διάβημα προς την Άγκυρα, όπου η ελληνική πλευρά ζητά να ενημερωθεί για κάθε πιθανό στοιχείο. Ασχέτως της απόπειρας ανασκευής τους από τον κύριο Γιλμάζ, ζητήθηκε διερεύνηση των δηλώσεων αυτών και των αντίστοιχων αναφορών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν, καθώς και σχετική ενημέρωση της ελληνικής πλευράς για κάθε συναφές στοιχείο. Ο τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, σημειώνει ότι η ανασκευή Γιλμάζ περισσότερο επιβεβαιώνει παρά διαψεύδει την αλήθεια των καταγγελιών. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει συνηθισμένη πρακτική τη δράση μυστικών υπηρεσιών στα καπιταλιστικά κράτη. Ο εκπρόσωπος του λαού αναφέρει πως η αναδίπλωση Γιλμάζ είναι πολύ βολική και για τις δύο ακτές του Αιγαίου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν αδιανόητο κράτη να συμπεριφέρονται ως παρανοϊκοί εγκληματίες. Ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας η Ελλάδα να καταγγείλει την Τουρκία σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ και να εξεταστεί πιθανή αίτηση αποζημίωσης. Οι οικολόγοι πράσινοι, σε κοινή ανακοίνωση με τους Τούρκους ομοειδεάτες τους, τονίζουν ότι πρέπει οι ισχυρισμοί Γιλμάζ να ερευνηθούν και να αποδοθούν αποζημιώσεις και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες, παρήγγειλε σε όλες τις εισαγγελίες της χώρας να ανασύρουν επειγόντως όλες τις υποθέσεις εμπρισμών της διετίας 95-97 που έχουν τεθεί στο αρχείο για να αξιολογηθούν με βάση τις δηλώσεις Γιλμάζ. Θα πάμε καταρχήν στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, να μας πεις, Ανδρέα, τα νεότερα από εκεί, γιατί καταλαβαίνω ότι και στην Τουρκία υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που προκλήθηκε από την αρχική δήλωση του κυρίου Γιλμάζ και εν συνεχεία την ανασκευή της. Πολύ σωστά. Πρέπει να πούμε ότι μετά από δύο μέρες σιωπήσεως, θα λέγα ότι υπήρξε παγωμάρα στην Τουρκία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νόμιζε κανείς ότι αγνοούν τελείως αυτή την υπόθεση. Σήμερα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Πρέπει να πούμε ότι όλα τα κανάλια το είχαν πάρα πολύ ψηλά. Και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό έγινε μετά την προσπάθεια ανασκευής του κυρίου Γιλμάζ, που σημαίνει ότι δεν τον πήραν και πολύ στα σοβαρά τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία. Από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε ότι ουσιαστικά ο Υπουργός Δασών και Υδάτων της Τουρκίας, ο κύριος Έρογλου, αδειάζει τον κύριο Γιλμάζ, διότι δεν λέει απλά ότι το θέμα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, διότι εκείνη την περίοδο οι πυρκαγιές ήταν αυξημένες στην περιοχή της Μεσογείου. Λέγει κάτι άλλο, ότι γνωρίζει πως σε περιόδους πολέμου οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Αυτό που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, είπε ο Υπουργός, είναι αν το πράττουν και εν περίοδο ειρήνης. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η δήλωση αδειάζει τον κύριο Γιλμάζ. Μάλιστα, τώρα Παύλο, ο κύριος Γιλμάζ στην πραγματικότητα άνοιξε, ακούμπησε ένα σκοτεινό κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που καίει τις σχέσεις κράτους παρακράτους στην Τουρκία, αλλά και δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποια είναι τα κίνητρά του, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι του ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις προκειμένου να ανασκευάσει και μάλιστα με έναν χοντροκομμένο τρόπο, κάνοντας τη μέρα νύχτα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είχαν προλάβει από ό,τι φαίνεται να βάλουν στο κόλπο αυτό της ανασκευής και τον συνάδελφο, τον Τούρκο, τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, ο οποίος χθες που μίλησε με τον ΜΕΚΑ, επικοινωνήσαμε μαζί του, μας είπε με δύο κουβέντες ότι και εκείνος έμεινε εμβρόντος όταν άκουσε τη συγκεκριμένη δήλωση από το στόμα του κυρίου Γιλμάζ. Ναι. Η δήλωση του κυρίου Γιλμάζ βέβαια εντάσσεται στην παλιά του έκθρα με την κυρία Τσιλέρ. Μια έκθρα η οποία δεν έχει σβήσει, διότι τα ρίχνει στην Τσιλέρ, δηλαδή τα ρίχνει στη χρήση μυστικών κονδυλίων επί πρωθυπουργίας Τσιλέρ. Τώρα, ποια είναι αυτό που είπε ο κύριος Γιλμάζ, έχει μεγάλο βάρος γιατί το λέει εκείνος, ο ένας πρώην υπουργός εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, αλλά δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά στην Τουρκία. Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει 2 φορές έρευνα στην Τουρκία για το θέμα των σχέσεων μυστικών υπηρεσιών στρατού με τις παρακρατικές συμμορίες των Γκρίζων Λύκων και των υπολείπων, οι οποίοι δρούσαν κάνοντας πολιτικές δολοφονίες, δολιοφθορές, βόμβες, ιστορίες κτλ. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, 3 διαφορετικοί άνθρωποι, 2 δημοσιογράφοι που ερευνούσαν το θέμα Τούρκοι και ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, ανοιχτά μου είπε ότι
την περίοδο εκείνη, όπου χρησιμοποιούνταν οι παρακρατικές μαφίες των Γκρίζων Λίγων και οι υπόλοιπες για να κάνουν το βρώμικο πόλεμο με τους, στο Κουρδιστάν, γιατί ήταν ανοιχτό τότε το μέτωπο με τους Κούρδους, πολιτικές δολοφονίες και τα υπόλοιπα, ταυτοχρόνως κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν και για να κάνουν αντίπεινα στην Ελλάδα, την οποία κατηγορούσαν ότι υποστηρίζει τον κουρδικό αγώνα. Με φωτιές στα νησιά. Υπάρχει μάλιστα ένας κατηγορούμενος σε αυτές τις υποθέσεις, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο δικαστήριο που δικαζόταν ότι η Τουρκία μας διώκει, εμάς τα καλά παιδιά της, ενώ εμείς ήμασταν εκείνοι που της προσφέραμε τόσες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, πηγαίναμε και καίγαμε δάση στα ελληνικά νησιά. Το είπε κατηγορούμενος παρακρατικός σε δίκη που έγινε στην Τουρκία. Απλώς όταν το λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, αποκτά άλλη σημασία. Να πάμε και στην Μαρία Σπυράκη. Μαρία, η Νέα Δημοκρατία κινητοποιείται από ό,τι καταλαβαίνω και πρόκειται να φέρει το θέμα στη Βουλή. Είναι έτσι ακριβώς. Πριν από λίγο πήραμε ενημέρωση ότι ο αρμόδιος τομεάρχης, ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, έχει καταθέσει ερώτηση, δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με την ερώτηση αυτή, ο κ. Παναγιωτόπουλος λέει ότι το θέμα είναι μεγάλο. Θίγονται κορυφαία θέματα εθνικής ασφαλείας. Είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν σχετικές φήμες, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, επικαλούμενος και δημοσιεύματα εφημερίδων όπως αυτά του Έθνους. Και ερωτά τον Υπουργό του Πολίτη, εάν έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΕΠ και των άλλων ελληνικών υπηρεσιών τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούν στη δράση Τουρκών πρακτόρων στην Ελλάδα. Θα συνδεθούμε ξανά με την Μέρη Ορφανίδη. Πάμε στην εισαγγελία και πάλι. Όπου φτάνει αυτή την ώρα ο κύριος Εφρέμ. Μέρη, δώσε μας την εικόνα. Όντως έφτασε με την αυτοκινητοπομπή ο κύριος Εφρέμ. Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φωνάζοντας άξιος, άξιος. Η αυτοκινητοπομπή περίπου με 5-6 αυτοκίνητα πέρασε πολύ γρήγορα μέσα στο γκαράζ του εφετείου. Ο κόσμος που πριν από λίγο έψαλε εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής τώρα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και εξακολουθεί να φωνάζει κρατώντας τα αναμένα κεριά άξιος, άξιος. Σε λίγη ώρα ο κύριος Εφρέμ θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών. Είναι μια τυπική διαδικασία, θα εκτελεστεί το ένταλμά του και αμέσως μετά θα οδηγηθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου προφανώς πιθανότατα θα διανυκτερεύσει εκεί, καθώς οι φυλακές μετά τη δύση του ηλίου κλείνουν και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο κύριος Εφρέμ τελικά θα είναι στην Πτέρυγα, θα κρατηθεί στην Πτέρυγα με τους κρατουμένους για τα οικονομικά εγκλήματα. Να σε ευχαριστήσω και πάλι, Μέρη. Τώρα, μετά την κρίσιμη συνεδρίαση του Διευρυμένου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εκτός από την κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπανδρέου σήμερα είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό. Μια συνάντηση με την οποία έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Λουκά Παπαδήμου με τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στις δημόσιες διαφωνίες και στα όσα εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία έθετε χρονικό όριο ως την Κυριακή πριν από το Πάσχα για την διεξαγωγή των εκλογών, ενώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης επαναλάμβανε τους όρους του, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν δεν υλοποιηθούν τα όσα ζητεί, να αποχωρήσει το λαός από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και υπογράμμισε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Παπαδήμου και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Παπανδρέου συνέδεσε τις κάλπες με την ολοκλήρωση του έργου της κυβέρνησης, αφήνοντας έτσι αόριστο το χρόνο των εκλογών. Η κυβέρνηση έχει την ιστορική ευκαιρία να λάβει με την ευρύτερη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων σημαντικές αποφάσεις για την προώθηση μεγάλων αλλαγών που αφορούν στη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και γενικότερα τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Η Δημοκρατία επαναλαμβάνει ότι η ημερομηνία των εκλογών έχει καθοριστεί, εξαρτάται όμως από το PSI. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η όποια παράταση δεν μπορεί να είναι παρά ελαχίστων εβδομάδων και σε καμία περίπτωση μετά το Πάσχα. Η όποια αλλαγή της προκαθορισμένης ημερομηνίας της 19ης Φεβρουαρίου εξαρτάται από το PSI και ασφαλώς κανείς δεν μιλάει για μετά το Πάσχα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης επιμένει να ζητά ανασχηματισμό για να γίνει πιο μικρό το κυβερνητικό σχήμα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποχώρησής του από την κυβέρνηση. Δηλώνει ωστόσο ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του μετά τα φώτα. Είπα ότι μετά την περίοδο των φώτων θα πάρω αποφάσεις, αφήνοντας ένα ικανό περιθώριο 20 ημερών από τότε που απέστειλα την επιστολή στον κύριο Παπαδήμο, προκειμένου να δω τι μπορώ και αν μπορώ να το κάνω. Είμαι εναντίον πολλών πραγμάτων. Η εντολή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού του κυρίου Παπαδήμου είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από την συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Να παλέψει για την ανατροπή της κυβέρνησης, καλεί το λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Η μόνη πραγματική δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κόμματα της συγκυβέρνησης είναι απέναντι στην πλουτοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλλουν νέα μνημόνια χρεοκοπία στο λαό. Η υποτιθέμενη συμφωνία τους για την ημερομηνία των εκλογών αποδεικνύεται μύθος. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να χάνουν χρόνο. Εκλογές άμεσα, ζητάω συνασπισμός. Τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία, καθώς και το ακροδεξιό λαϊκιστικό συμπλήρωμά του στο λαό, φοβούνται τις κάλπες όπως ο διάολος στο λιβάνι. Συνειδητοποιούν πως καθημερινά διαμορφώνεται μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που διεκδικεί μια άλλη πορεία για τον τόπο, αμφισβητώντας τα νεοφιλελεύθερα προτάγματα και τις συντηρητικές πολιτικές. Την ίδια ώρα, σε άρθρο στο Spiegel Online για την Ελλάδα, αναφέρεται ότι οι διαρκείς διαμάχες παραλύουν το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ακόμη και οι πλέον επίγουσες μεταρρυθμίσεις έχουν κολλήσει. Τώρα, Μαρία, επειδή εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την εκρηκτική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου η Νέα Δημοκρατία σήκωσε μπαντιέρα για το νομοσχέδιο του κυρίου Παπαϊωάννου και μάλιστα για μια διάταξη η οποία δεν περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο, επειδή την είχε καταγγείλει ο κύριος Βορύδης, θέλω ευθέως να σε ρωτήσω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που ο κύριος Καρατζαφέρης, λέμε, στην περίπτωση που ο κύριος Καρατζαφέρης αποφασίσει να φύγει από την κυβέρνηση. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως καταλαβαίνεις, Όλγα, είναι μια εξέλιξη που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου. Είναι κάτι το οποίο το έχουν στο τραπέζι, το μελετούν, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Εκείνο με βάση το οποίο προσδιορίζονται, όπως μου λένε, κορυφαία στελέχη της Λεωφόρου Συγκρού, είναι η ολοκλήρωση του PSI. Δηλαδή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του PSI, μου λένε και επιμένουν, θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Και εκεί αντιμετωπίζουν δύο σενάρια. Το καλό σενάριο, που είναι το ευταίο σενάριο, εκείνο το σενάριο που απομειώνει δραστικά το ελληνικό χρέος στο 120% το 2020. Με βάση αυτό το σενάριο, περιμένουν ότι θα ολοκληρωθούν οι διεργασίες και θα ανακοινωθεί η συμφωνία το αργότερο στα μέσα του Μαρτίου. Υπάρχει πάντα το κακό σενάριο, εκείνο που απεύχονται, καταλαβαίνω, και στη Λεωφόρο Συγκρού. Είναι το σενάριο εκείνο το οποίο μπορεί να επισπεύσει τις εξελίξεις. Η παράμετρος της αποχώρησης του λαός είναι αυτό που στο σύστημα θα χαρακτήριζαμε μια άλλη μεταβλητή. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία, και πάμε τώρα να δούμε την δυσάρεστη έκπληξη που περίμενε σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πήραν ψαλιδισμένα καθαριστικά μισθοδοσίες, καθώς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το νέο μισθολόγιο με περικοπές έως και 25% για φέτος. Και μάλιστα η περικοπή αυτή ήταν αναδρομική από την 1η Νοεμβρίου. Είδα μείωση του μισθού μου 50% κάτω. Με τρία παιδιά ανήλικα, έπαιρνα πριν από τρία χρόνια 3.200, σήμερα με τρία παιδιά ανήλικα 850 ευρώ το 15η μέρο. Ψυχρολουσία σήμερα για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους όταν πήραν στα χέρια τους τα εκαθαριστικά ή είδαν τα χρήματα της μισθοδοσίας στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Σχεδόν όλοι οι δημοσίοι υπάλληλοι που προπληρώθηκαν με το νέο μισθολόγιο για το πρώτο 15η μέρο του Ιανουαρίου διαπίστωσαν μεγάλες περικοπές στις αποδοχές τους, ενώ μερικοί έλαβαν και χρεωστικά ή καθαριστικά, μιας και έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια και οι δόσεις τους αφαιρούνται από τις μηνιαίες αποδοχές τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μειώσεις στις αποδοχές κυμαίνονται από 200 έως 500 ευρώ το μήνα, ενώ στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών φτάνουν και τα 1.000 ευρώ. Οι περικοπές φέτος είναι μέχρι σε ποσοστό 25%, αλλά για όσους το ποσοστό των μειώσεων είναι υψηλότερο, η επιπλέον διαφορά θα κατανεμηθεί σε δύο πρόσθετες δόσεις, το 2012 και 2013. Η σημερινή μέρα είναι μαύρη μέρα για τους εκπαιδευτικούς. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει 680 ευρώ καθαρά και βρίσκεται στα σύνορα της χώρας και οι εκπαιδευτικοί χάνουν από 200 μέχρι 400 ευρώ ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Δείτε ορισμένα από τα εκαθαριστικά μισθοδοσίες που έλαβαν σήμερα οι υπάλληλοι και τις αποδοχές που έλαμβαναν πριν από ένα μήνα. Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης με 9 χρόνια προϋπηρεσίας από 1.330 ευρώ καθαρά θα λαμβάνει πλέον 963. Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών από 1.400 θα εισπράττει 970 ευρώ καθαρά το μήνα. Εφοριακός από 2.000 θα λαμβάνει πλέον 1.000 ευρώ, δηλαδή μείωση μέχρι 50%. Σήμερα είδαμε τον ουρανό σφοντήλι. Τι να πούμε. Είδαμε τέτοιες μειώσεις, εμάς στο δικό μας κλάδο κάναν τις μεγαλύτερες μειώσεις. 1.000 ευρώ το μήνα κάτω. Σε όλα τα εκαθαριστικά μισθοδοσίες που εκδόθηκαν σήμερα σχεδόν σε όλο το δημόσιο τομέα, με εξαίρεση λόγω καθυστέρησης ορισμένων υπουργείων και δήμων, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που αναλογεί στις μειώσεις λόγω μισθολογίου για το μήνα Νοέμβριο, καθώς το ενιαίο μισθολόγιο ισχύει αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου. Η διαφορά του Δεκεμβρίου θα συμπεριληφθεί στην καταβολή της μισθοδοσίας για το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου.
Χειροτερεύουν λοιπόν δραματικά τα πράγματα για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που αδυνατούν να πληρώσουν τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύσεις, τα φορολογικά καπέλα όπως είναι η έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα και το τέλος στα ακίνητα. Έτσι και σήμερα σχηματίστηκαν ουρές στις εφορίες από ιδιοκτήτες που κατέθεσαν τις πινακίδες των οχημάτων τους γιατί αδυνατούν, όπως είπαμε, να καταβάλουν τα τέλη. Πόσα λέει εδώ, 660. Δέστε καλά εκεί, 660 αυτοκίνητο δεκαετίας. Το πήραμε τότε που ήταν δωρεάν, μέχρι 50.000 αγοραστική αξία χωρίς τίποτα. Αφορολόγητα 2.000 κυβικά, πάρτε. Για 20 κυβικά, 660. Πάρτε τις πινακίδες και τελειώσαμε. Ο κύριος Σταύρος, συνταξιούχος από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας από τους χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή που αδυνατούν να πληρώσουν τα χαράτσια και τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας και αναγκάζονται να παραδώσουν πινακίδες. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορούμε άλλο να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι πανάκριβα. Πόσα χρόνια το έχετε το αυτοκίνητο, είναι παλιό καινούργιο? 8 χρόνια. Η αλματώδης αύξηση στην τιμή των καυσίμων αλλά και η αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας που μέσα σε 2 χρόνια έφτασε το 10-10% κάνει πλέον τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου είδος πολυτελείας. Αρκετοί πολίτες καταθέτουν πινακίδες ακόμη και για μικρού κυβισμού αυτοκίνητα αλλά και μοτοσυκλέτες, καθώς όπως λένε αδυνατούν να πληρώσουν τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας. Πέρυσι κατέθεσαν πινακίδες 170.000 ιδιοκτήτες γιοταχή. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, εκτιμάται ότι το ποσοστό των ιδιοκτητών που θα παραδώσει φέτος πινακίδες για να γλιτώσει τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι τριπλάσιο. Είναι 1.700 κυβικά ένα λάντα, το οποίο δεν θα μπορώ από εδώ και πέρα, λόγω του ότι έχω και παιδί να σπουδάσω, δεν μπορώ να το συντηρήσω. Στην εφορία Χαλανδρίου, από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες φορολογούμενοι περίμεναν για ώρες στην ουρά προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ανάμεσά τους και όσοι θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη εφορία, σύμφωνα με στοιχεία του 2010, την περίοδο των Χριστουγέννων, περισσότεροι από 300 ιδιοκτήτες οχημάτων κατέθεταν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους. Οι φορολογούμενοι σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές στις εφορίες, όχι μόνο για να καταθέσουν πινακίδες, αλλά και για να τακτοποιήσουν όλες τις εκκρεμότητες που έχουν πριν εκπνεύσει το 2011, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας, η έκτακτη εισφορά και ο κλειδάριθμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω της 48ωρης απεργίας των εφοριακών την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, εκ του νόμου δίδεται παράταση μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, ενώ ειδικά για τα τέλη κυκλοφορίας μελετάται να δοθεί επιπλέον ολιγοήμερη παράταση. Τώρα, υπ' αυτές τις συνθήκες, όταν δηλαδή τα νοικοκυριά γονατίζουν μέχρι αυτό το σημείο, είναι φυσικό, είναι λογικό η αγορά να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο εορταστική, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, η πτώση του ζήρου είναι μέχρι και 40% σε σχέση με πέρσι. Μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται στο κόκκινο, μη μπορώντας πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές υποχρεώσεις της. Ενώ οι έμποροι προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα μπουν νέα λουκέτα στην αγορά και έτσι θα μείνουν στον κόσμο στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Καθίζει η πέστη ο τζίρος των καταστημάτων την περίοδο των Χριστουγέννων. Η αγορά συνεχίζει να στροβιλίζεται στην παρατεταμένη ύφεση και τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να αλλάξει την Πρωτοχρονιά. Η πτώση τζίρου στην ένδυση υπόδηση έφτασε το 40%, στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη κοντά στο 30%, καλλιντικά βιβλία και δώρα 20%, ενώ μείωση είχαμε και στον κλάδο των τροφίμων, κοντά στο 15%. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όποιο και να είναι το ποσοστό, είτε είναι 20, είτε είναι 30, είτε είναι 40, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τις περισσότερες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Ιδιαίτερα ενισχυτική είναι η πτώση του τζίρου και στα τρόφιμα, αλλά και γενικότερα στα είδη που κινούνται τις ημέρες αυτές στην αγορά. Η αγορά μας τελείωσε. Πρέπει να βάλει τίτλους τέλος. Εδώ υπάρχουν μονομένα μαγαζιά, προσπαθούν να τα καταφέρουν, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Σε κάθε γειτονιά της Αθήνας και του Πειραιά τα λουκέτα αυξάνονται ραγδαία και η περίοδος των εορτών, όπου είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι έμποροι για ανάκαμψη της κίνησης, δεν ευόδωσε τις προσδοκίες τους, καθώς ούτε οι αγορές της τελευταίας στιγμής στάθηκαν ικανές να αντιστρέψουν το κλίμα. Πάρα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις δεν θα έχουν επόμενη μέρα μέσα στο 2012. Τόσο ο φτωχός χριστουγεννιάτικος τζίρος, αλλά και η μειωμένη κίνηση όλο το 2011 θα αναγκάσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο. Μάλιστα, οι προβλέψεις των εμπόρων για τη νέα χρονιά κάνουν λόγο για επιπλέον 60.000 λουκέτα πανελλαδικά και άλλα 100.000 άτομα να προστίθενται στη μεγάλη στρατιά των ανέργων. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, αυτή τη στιγμή μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να καλύψει ούτε τις άμεσες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε πλέον. Δεν υπάρχουν προοπτικές, δεν υπάρχουν μελλοντικές σκέψεις.
Μεγάλες είναι οι απώλειες και στην ίσπραξη του ΦΠΑ από την πτώση του τζίρου. Σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται για το 2011 η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ εξαιτίας της μείωσης της κίνησης στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Δεν κινήθηκε σαν άλλα χρόνια, δεν θυμίζουν Χριστούγεννα. Πολύς κόσμος ψωνίζει φτηνά πράγματα, ό,τι μπορεί. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Καρχυλάκη για να πάμε στη Συρία, όπου η πολυαναμενόμενη αποστολή των Αράβων Παρατηρητών ξεκίνησε σήμερα το έργο της, ένα δύσκολο έργο, από την πόλη Χόμς που είναι και η καρδιά της εξέγερσης. Σωστά, είναι η πρωτεύουσα της εξέγερσης. Είναι πολύ σημαντικό, Όλγα, ότι κατάφεραν να φτάσουν οι παρατηρητές εκεί, έτσι ώστε να δουν και να δούμε κι εμείς μαζί τους από πρώτο χέρι τι πραγματικά συμβαίνει. Ξεχύθηκε ο κόσμος στους δρόμους, τους άρπαζαν άλλοι με απόγνωση, άλλοι με οργή. Τα τάγκς είχαν αποτραβηχτεί λίγη ώρα πριν φτάσουν εκεί οι παρατηρητές, όμως κάποιοι αντικαθεστωτικοί λένε ότι τα έχουν κρύψει ακόμη και σε προάβλια σχολείων για να τα ξαναβγάλουν όταν το πεδίο θα είναι και πάλι ελεύθερο. Οι επόμενες μέρες, αντιλαμβάνεστε, θα δείξουν τις πραγματικές διαθέσεις του Συριακού καθεστώτος. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά στην ενεάμινη αυτή εξέγερση έχουμε ένα τρίτο μέρος επί του εδάφους, έτσι ώστε να ακούσουμε και να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα από αυτά που επιλέγουν να μας πούν το καθεστώς από τη μια και οι αντικαθεστωτικοί από την άλλη. Η επίσκεψη των παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου στην πόλη Χόμς έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες αντικαθεστωτικούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους, καθώς οι Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας σταμάτησαν τις επιχειρήσεις και επέστρεψαν στα στρατόπεδά τους. Θέλουμε διεθνή προστασία, φώναζε το πλήθος, ενώ συγγενείς κρατουμένων απέτησαν να αφαιθούν ελεύθεροι οι άνθρωποι τους που κρατούνται από την ασφάλεια. Τα άρματα μάχης που σφυροκοπούσαν χθες στη συνοικία Μπάμπα Άμπρα αποσύρθηκαν λίγες ώρες πριν από την άφηξη των παρατηρητών, που λένε ότι θα παραμείνουν και αύριο στην περιοχή. Well, the Arab League observers seem optimistic that they'll be able to accomplish their mission. We spoke to them earlier when they got to Homs. They said they'd been dropped off in Homs and that they were able to go around with unfettered access and speak to residents. Για το θέμα αυτό εντελώς διαφορετική είναι η εκδοχή των αντικαθεστωτικών που καταγγέλουν ως φάρσα την αποστολή των παρατηρητών και λένε ότι χιλιάδες διαδηλωτές που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις του Προέδρου Άσαντ. I heard that they visit Bab Armar area and visit some areas that loyal to regime. And but we don't know where are they now. We don't know actually where are they, and we don't know how to be in contact with them. Οι Συριακές αρχές ανέφεραν ότι έγινε σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στη Χόμς. Επίσης ότι ο στρατός σκότωσε πολλούς ενόπλους που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο Συριακό έδαφος από την Τουρκία, μεταφέροντας όπλα, πυρομαχικά, συσκευές επικοινωνιών και κλαστές ταυτότητες. Να δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από την γαλλοτουρκική κόντρα για τη γενοκτονία των Αρμενίων που καλά κρατεί. Σωστά, καλά κρατεί. Μια εβδομάδα τώρα, Όλγα, αντιπαρατίθενται πολύ σκληρά έτσι το Παρίσι με την Τουρκία μετά την απόφαση της Γαλλικής Βουλής να ποινικοποιήσει την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τελευταία με τον Πικί τώρα έχει πρωταγωνιστεί έναν πολύ γνωστό Γάλλο πολιτικό αρμενικής καταγωγής, ο οποίος επιλέγει να υπενθυμίσει στο Διεθνές Ακροατήριο ένα πράγμα, ότι η Τουρκία διώκει τον Ορχάν Παμούκ, τον διάσημο και νομπελίστα συγγραφέα της, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός λέει ότι υπάρχει και έγινε η αρμενική γενοκτονία. Για να έχει ισχύ βεβαίως η απόφαση, να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία. Αν γίνει αυτό, επιλέγει εδώ τώρα ο τουρκικός τύπος να πει ότι η Γαλλία θα ζημιωθεί χρυσά συμβόλαια 40 και 50 δις ευρώ στους τομείς των όπλων και των μεταφορών. Στα άκρα οδηγείται το λεκτικό μπραντεφέρ Γαλλίας-Τουρκίας για τη γενοκτονία των Αρμενίων, αυτή τη φορά με τον αρμενικής καταγωγής βουλευτή του κόμματος του Σαρκοζή, Πατρίκ Ντεβεντζιάν, να καταγγέλει την Άγκυρα ότι συμπεριφέρεται ως Νταΐς στη διεθνή σκηνή. La Turquie est un pays qui menace tout le monde. Il y a quelques mois, ils menaçaient Israël, ils ont menacé Chypre, ils ont menacé la Grèce. Au moment où la Turquie veut entrer dans l'Union européenne, au moment où elle veut apparaître comme un pays qui défend les droits de l'homme, cette loi permet de révéler l'attitude de la Turquie sur la scène internationale et montre bien que le pays, que la Turquie n'est pas le pays des droits de l'homme. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια μέρα μετά την ανάληψη ευθύνης για την πειρατεία σε ιστότοπους Γάλλων πολιτικών από ομάδα Τούρκων εθνικιστών hacker, αλλά και τις καταγγελίες δεξιάς βουλευτίνας που εισηγήθηκε το εν λόγω νομοσχέδιο για απειλές κατά της ζωής της. Στη Ρωσία, στον ηγέτη που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα, παρουσίασε τον εαυτό του ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη συγκέντρωση 100.000 οπαδών της αντιπολίτευσης παραμονή Χριστουγέννων στη Μόσχα, που κατήγγειλαν νοθεία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και ζήτησαν να στηθούν ξανά κάλπες.
Πρόκειται για ομάδες που επιδιώκουν να ενσπείρουν το χάος, είπε ο Ρώσος Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση στερείται κοινού προγράμματος, ικανών ηγετών και χειροπιαστών ιδεών. Ο Πούτιν δήλωσε σίγουρος για την νίκη του στις εκλογές του Μαρτίου, οι οποίες είπε θα διεξαχθούν με διαφάνεια και χωρίς τεχνάσματα. Никакая подтасовка не нужна. Я сам хочу, чтобы они были максимально прозрачными. Вот я хочу, чтобы всем это было понятно. Στη Γερμανία, απρόσμενη στήριξη από τους σοσιαλδημοκράτες έλαβε η Άγγελα Μέρκελ για τον δικής της επιλογής πρόεδρο της χώρας Κρίστιαν Βούλφ, που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου για τις σχέσεις του με πλούσιους επιχειρηματίες. «Δεν επιθυμούμε την παρέτηση του Βούλφ», δήλωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, διότι άλλη μια παρέτηση προέδρου σε μία διετία θα προκαλούσε εθνική κρίση. Οι σοσιαλδημοκράτες επιδιώκουν να αναδείξουν δικό τους πρόεδρο στις εκλογές του 2015, ελπίζοντας μέχρι τότε ότι θα έχουν καρποθεί τη φθορά του κυβερνητικού συνασπισμού και θα έχουν εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Γερμανική Βουλή.